Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή Παρασκευή σε όλους. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Καλώς ήρθατε στις δημοσκοπήσεις. Εδώ θα δούμε την επικαιρότητα όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι αυτή την ώρα. Ανοίγουμε το κομμάτι της επικαιρότητας για το Attica TV. Όλα τα θέματα της επικαιρότητας είναι πραγματικά είναι πολλά, είναι καυτά. Σίγουρα το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στο χθεσινό του διάγγελμα, στη χθεσινή του ανακοίνωση, ήταν αυτοπροστασία ή καραντίνα. Ήταν σαφές αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός χθες. Την ίδια ώρα ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Κικίλιας, έκανε λόγο σε συνέντευξή του και σε δηλώσεις του ακόμη και για 900 ενεργά κρούσματα κορονοϊού στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Θα τα δούμε τα θέματα της επικαιρότητας. Σήμερα θα μεταφερθούμε και μέχρι την Καρδίτσα, να δούμε τι γίνεται και στην Καρδίτσα σχετικά με τις πληγήσεις περιοχές, πώς πάει η αποκατάσταση των ζημιών, τι γίνεται με τους κατοίκους. Έχουμε ήδη πληροφόρηση ότι ενδεχομένως κάτοικοι να βρίσκονται, να μην έχουν σπίτι να μείνουν, να μην έχουν βασικά είδη. Ήδη έχει ξεκινήσει και από την περιφέρεια Αττικής αλλά και από όλους τους Δήμους μια τιτάνια προσπάθεια ώστε να σταλούν τα βασικά, έστω τα βασικά αγαθά προς αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη. Ανακοινώσαμε και χθες όλες τις δράσεις που γίνονται από πλευράς Δήμων και περιφέρειας Αττικής, έναν προς έναν, μία προς μία, και τις επόμενες μέρες θα συνεχιστούν έτσι ώστε να βοηθήσουν και αυτούς τους ανθρώπους. Όλα αυτά τα θέματα της επικαιρότητας θα τα δούμε σήμερα στις δημοσκοπήσεις. Να σας πω επίσης, στο δεύτερο μέρος θα συνδεθούμε με Skype με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στέργιο Καλπάκη, για να ακούσουμε και εκείνη την άποψη της αξιωματικής αντιπολίτευσης στα δεδομένα, αλλά να δούμε τι γίνεται και σε εσωκομματικό πεδίο. Πάμε λοιπόν να δώσω τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, το τι θέλετε να μας πείτε και φυσικά το δικό σας ρεπορτάζ, τη δική σας πληροφόρηση, τα ερωτήματα που θέλετε να θέσουμε εμείς με τη σειρά μας στους καλεσμένους που έχουμε εδώ καθημερινά. Δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV.gr στο Twitter, στο Facebook Δημοσκοπήσεις Attica TV. Δημοσκοπήσεις Attica TV είναι το Facebook της εκπομπής. 211-27-007-11 το τηλέφωνό μας. www.attica-tv.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Και Δημοσκοπήσεις Attica TV είναι το κανάλι μας στο YouTube για να βλέπετε τα αποσπάσματα των εκπομπών που κάνουμε καθημερινά. Πάμε σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το μήνυμα που έστειλε χθες ο Πρωθυπουργός για τον κορονοϊό. Αξιοποιήσαμε το καλοκαίρι για να θωρακίσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που από 557 κλίνες μεθ πέρυσι έχει σχεδόν 1.000 τώρα, και από θέματα υγειονομικών υλικών με ορίζοντα μηνών. Προσλάβαμε περίπου 6.200 νέους νοσηλευτές και γιατρούς, όλοι από τους οποίους θα μείνουν μόνιμα στο ΕΣΥ. Πολλαπλασιάσαμε τα ημερήσια τεστ, ενώ είμαστε από τους πρώτους στην Ευρώπη που διαθέτουμε τα καινούργια rapid test αντιγόνων. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι οι γιατροί και το νοσηλευτικό μας προσωπικό δεν δίνουν τη μάχη μόνο με τον κορονοϊό, αλλά και με όλες τις άλλες αρρώστιες ή τα ατυχήματα. Και επειδή ακούγονται πολλά, σας βεβαιώνω ότι οι δομές των νοσοκομείων απέχουν πολύ ακόμα από τα όρια τους. Και φυσικά ενισχύονται διαρκώς. Σε λίγο θα λειτουργήσει η νέα πτέρυγα εντατικής στο νοσοκομείο Σωτηρία με 50 ακόμα κρεβάτια. Και έχει δρομολογηθεί η δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχος, που θα προσθέσει στο σύστημα άλλες 174 κλίνες. Συμπολίτες μου, έχω δεσμευτεί να παρουσιάσω την πραγματικότητα ως έχει. Και αυτό θα κάνω και τώρα. Καθώς η απειλή για τη δημόσια υγεία ξαναφουντώνει, σας καλώ σε μια νέα εγρήγορση. Χωρίς νέα γενικά μέτρα σε όλη την επικράτεια. Αλλά με συνεπή εφαρμογή όσων ήδη ισχύουν. Και με στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως και όποτε χρειαστεί, σε περιοχές που εμφανίζουν υψηλό επιδημιολογικό φορτίο, όπως είναι σήμερα η Αττική. Στόχος μας, οι μικρές ατομικές παραχωρήσεις να αποτρέψουν τη μία και μεγάλη υποχώρηση της υγείας και της οικονομίας μας. Τι δεν θέλουμε να δούμε? Μια επιθετική αύξηση κρουσμάτων και δεσολυνωμένων. Μπορούμε να το πετύχουμε χωρίς αυστηρούς οριζόντιους περιορισμούς, αυτό που αποκαλούμε lockdown? Φυσικά και μπορούμε. Από εμάς εξαρτάται. Και έχουμε τη δύναμη και τη γνώση να το πετύχουμε. Τα καθολικά μέτρα μπορεί να φέρονται απλά. Και όντως ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικά στην πρώτη φάση της πανδημίας. Μεσοπρόθεσμα όμως φέρνουν τραγικές επιπτώσεις στην οικονομία και μεγάλες αδικίες στην κοινωνία. Ξέρουμε ότι παγώνοντας όλες τις δραστηριότητες, η μετάδοση του ιού περιορίζεται. Ήταν το δίδαγμα της άνοιξης. Μας κόστισε όμως πάρα πολύ.
Lockdown σημαίνει κλειστές επιχειρήσεις και ανεργία. Λιγότερα δημόσια έσοδα και μεγάλη ύφεση. Και αν δεν είχαμε παρέμβει εγκαίρως με ένα τολμηρό και διαρκώς εξελισσόμενο πρόγραμμα διάσωσης της οικονομίας, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Κυρίως όμως, lockdown σημαίνει κοινωνική μεροληψία. Γιατί η ακίνητη οικονομία κινητοποιεί ανισότητες. Όπως και τα κλειστά σχολεία φέρνουν μόνο κλειστά μυαλά. Άλλωστε, κάθε οριζόντιος περιορισμός είναι άδικος. Γιατί εξισώνει διαφορετικά βάρη επάνω στις πλάτες όλων. Ας αποφύγουμε, λοιπόν, μια δεύτερη τέτοια εμπειρία. Σήμερα είμαστε πιο έμπειροι απέναντι στην πανδημία. Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι τα σχολεία πρέπει να είναι τα τελευταία που θα κλείσουν σε μια νέα έξαρση της πανδημίας και όχι τα πρώτα. Ή ότι οι χώροι εργασίας και ψυχαγωγίας, με την ιχνηλασία που πραγματοποιούμε, μπορούν να ευνοήσουν τη μετάδοση του ιού. Σημαίνει αυτό ότι πρέπει να κλείσουν? Όχι. Πρέπει να αναπροσαρμόσουν τους κανόνες και τα ωράρια λειτουργίας τους. Η μάσκα, λοιπόν, πρέπει να είναι υποχρεωτική σε όλους τους κλειστούς χώρους και να αναπτυχθεί η τηλεργασία. Ενώ συνέδρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις μπορούν να γίνουν για κάποιο διάστημα διαδικτυακά. Θα το πω ανοιχτά. Το δίλημα είναι αυτοπροστασία ή καραντίνα. Και γνωρίζοντας τις συνέπειες της δεύτερης, έχουμε καθήκον να επιλέξουμε την πρώτη. Μάλιστα, ακούσαμε τι είπε ο Πρωθυπουργός χθες, αποσαφηνίστηκε φυσικά και αμέσως μετά. Θα έχουμε και την ενημέρωση του κυρίου Χαρδαλιά σήμερα το απόγευμα στις 6, όπου όπως όλα δείχνουν υπάρχουν, έχουν κλειδώσει ή μάλλον έχουν από την πλευρά των δημοσιολόγων έχουν δοθεί οδηγίες ή εισηγήσεις για επιπλέον μέτρα. Θα σας παρουσιάσουμε σε λίγα λεπτά τα 4 μέτρα που επεξεργάζονται και τα 2 που είναι το πιθανότερο να κλειδώσουν και ενδεχομένως να ανακοινωθούν και σήμερα το απόγευμα στις 6. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι επειδή καθημερινά προβάλλουμε μέσα από την εκπομπή, επειδή διαφέρει πολύ τις τοπικές κοινωνίες, τι γίνεται με τις σχολικές μονάδες και από τη Δευτέρα θα το κάνουμε πολύ πιο οργανωμένα, δείχνοντας κάρτες συγκεκριμένες με τις σχολικές μονάδες, ιδιαίτερως της Αττικής, οι οποίες έχουν κλείσει από κορονοϊό. Να σας πω μια είδηση που είναι της τελευταίας στιγμής, πριν από λίγα λεπτά, σε ανάρτηση του Δημάρχου Κορυδαλλού, ο οποίος τοποθετείται και λέει ότι εκπαιδευτικός του Δευτέρου Γυμνασίου Κορυδαλλού διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε απολύμανση στο σχολείο, ενώ με πρωτοβουλία του Δήμου διενεργήθηκε προληπτικό τεστ σε όλο το εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό της σχολικής μονάδας. Ενημερωτικά, ο εκπαιδευτικός δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Άρα, μέσα στη λίστα, με τα τμήματα που έχουν κλείσει, μπαίνει και το δεύτερο γυμνάσιο Κορυδαλλού, σύμφωνα με ανακοίνωση του ίδιου του Δημάρχου, του Νίκου Χρυσαλά, που έγινε πριν από λίγα λεπτά. Πάμε λοιπόν με τη βοήθεια των καρτών να δούμε το χάρτη των κρουσμάτων. Τον αριθμό αλλά και τον χάρτη. 342 νέα κρούσματα έχουν καταγραφεί σύμφωνα με την ανακοίνωση που έγινε χθες από τον ΕΟΔΗ, εκ των οποίων 30 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας. 213 κρούσματα στην περιφέρεια Αττικής, εκ των οποίων 3 συνδέονται με γνωστές ηρωές, ενώ 7 αναφέρουν πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας. 11 κρούσματα στην Περιφερειακή Ένωση Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστές ηρωές, ενώ 4 αναφέρουν πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας και 23 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση. Όπως αντιλαμβάνεστε και σύμφωνα με τα νούμερα που υπάρχουν, η Αττική έχει υψηλό υλικό φορτίο, 213 είναι τα επίσημα κρούσματα, ενώ ο Υπουργός Υγείας χθες έκανε λόγο ακόμα και για 900 ενεργά κρούσματα κορονοϊού στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Πριν πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα, να διακόψουμε για να συνδεθούμε τώρα μέσω Skype με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, τον κύριο Κωνσταντίνο Νούσιο, για να δούμε και την κατάσταση στην Καρδίτσα. Καλησπέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θέλουμε να μας μεταφέρετε επί της ουσίας ποια είναι η κατάσταση στην Καρδίτσα λίγα 24 ώρα μετά το χτύπημα του Ιανού. Πραγματικά ο Ιωαννός στην Καρδίτσα έδειξε το πιο βαρύ του πρόσωπο, έδειξε τα δόντια του. Μεγάλες καταστροφές σε όλο το νομό. Χτυπήθηκε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο χωριό. Το κέντρο της Καρδίτσας καταστράφηκε ολοσχερός. Μαγαζιά πλημμυρισμένα, άνθρωποι σε απόγνωση, κατοικίες οι οποίες έχουν
γκρεμιστεί, κάποιες άλλες είναι ακατάλληλες προς, προς κατοίκηση, άνθρωποι βρίσκονται στο δρόμο, γίνονται προσπάθειες από την πολιτική προστασία, από το Δήμο για την περιφερειακή ενότητα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν τοποθετηθεί σε κάποια, σε κάποια σχολεία, καταλήματα, σε κάποια καταλήματα ξενοδοχεία, γυμναστήρια. Υπάρχει συσίτιο από τη δικιά μας την πλευρά. Από την πρώτη μέρα ήμασταν παρόντες, από όταν ξεκίνησε ο Ιαννός. Τα έργα της περιφέρειας Θεσσαλίας, τα αντιπλημμυρικά, είχαν γίνει στην ώρα τους. Δυστυχώς όμως, για να σας δείξω λίγο την τάξη μεγέθους, στην Καρδίτσα έπεσαν 196 χιλιοστά βροχής, όταν ο μέσος όρος, δηλαδή είναι ο μέσος όρος βροχής έτος. Και όλα αυτά πέθανε μέσα σε 6-7 ώρες. Πρωτόγνωρες καταστάσεις, πρωτόγνωρο το φαινόμενο. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι δέχτηκε και την πίεση από τα ορεινά, όπου ήταν άλλα 200 χιλιοστά βροχής. Σημαίνει 400 χιλιοστά βροχής μέσα σε 6 ώρες. Ό,τι προσπάθεια και να γινόταν, όσες υποδομές και να υπήρχαν, αυτές δεν μπορούσαν να αντέξουν αυτόν τον όγκο βροχής. Επειδή αναφερθήκατε πριν, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, στους πολίτες και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και επειδή και εδώ στην Αττική, τόσο από την περιφέρεια Αττικής όσο και από δήμους της Αττικής, γίνεται τιτάνια προσπάθεια για να έρθουν σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη τα βασικά έστω είδη. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σε βασικά, σε είδη πρώτης ανάγκης? Υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Μεγάλη ανάγκη σε τρόφιμα, μεγάλη ανάγκη σε κλινοσκεπάσματα, σε είδη σπιτιού, στρώματα, αλλά να σας πω, τα αντανακλαστικά των Ελλήνων αντέδρασαν. Άνθρωποι με παίρνουν καθημερινά τηλέφωνο και εδώ και στο Δήμο και θέλουν να στείλουν πράγματα. Πολλοί Δήμοι κινήθηκαν, η Περιφέρεια Θεσσαλία, η Περιφέρεια Αττικής Συνόηση του Γιώργου Πατούλη με τον Κώστα Αγοραστό και μαζί μου την Κυριακή στέλνει 25 φορτηγά με τρόφιμα και άλλα είδη. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ο Δήμος Ζακύνθου, ο Δήμος Πρεβέζης, ο Δήμος Κορίνθου, ιδιώτες, εταιρείες. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Στο κομμάτι αντιπεριφερειάρχα των υποδομών, τι ζημιές έχει υποστεί η περιοχή? Σοβαρές ζημιές. Σας πω ότι το δικό κύκλο... Καταρχάς είδατε τις εικόνες από τον περιφερειακό δρόμο του Μουζακίου, το κέντρο υγείας. Έπεσε η γέφυρα, ένα κομμάτι της γέφυρας που συνέδεε την Καρδίτσα με το Μουζάκι έπεσε και η Περιφέρεια Θεσσαλίας με τον Περιφερειακό Κώστα Αγοραστό, που ήταν επί τόπου, μέσα σε 5 μέρες έδωσε τη γέφυρα σε κυκλοφορία. Γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες. Ο Δήμος Αργυθέας, το δικό του δίκτυο είναι σχεδόν ολοκληρωτικά καταστραμμένο και σε άλλα χωριά υπάρχουν προβλήματα και στο Δήμο Παλαμά, ο οποίος Δήμος Παλαμά ακόμα πιέζεται από πλημμυρικά φαινόμενα και είμαστε εκεί καθημερινά και δίνουμε τον αγώνα μας ώστε να μην πλημμυρίσουν τα χωριά ή και τα χωριά που έχουν πλημμυρίσει να διώξουν τα νερά. Καταλαβαίνω ότι έχει περάσει μια εβδομάδα από τη βροχή περίπου και ακόμα είμαστε στον αγώνα. Υπάρχουν ακόμα, κυρία Αντιπεριφερειάρχα, εγκλωβισμένοι άνθρωποι, κάτι που βλέπαμε τα προηγούμενα 24 ώρα? Υπάρχουν χωριά τα οποία είναι αποκλεισμένα. Αποκλεισμένα με την περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας. Αυτή τη στιγμή έχει 142 μηχανήματα τα οποία ενεργούν σε όλο τον νομό. Έχουμε δώσει προσβάσεις σε πολλά σημεία. Οι δρόμοι σε κάποια χωριά είναι προσπελάσιμοι με 4x4. Έχουμε άρετες καταπτώσεις. Αλλά υπάρχουν προβλήματα σε χωριά τα οποία συνδέονται με γέφυρες. 20 γέφυρες στον ορεινό κυρίως όγκο, αλλά και στον παιδινό, έχουν πέσει, αποτέλεσμα να αποκλειστούν χωριά. Επειδή υπήρξε τις προηγούμενες ημέρες και παρουσία του ίδιου του Πρωθυπουργού στην περιοχή, υπήρξαν δεσμεύσεις ότι θα μείνει η πολιτεία πάνω σας, θα σκύψει πάνω από τα προβλήματά σας, γιατί είναι προβλήματα που δεν θα αποκατασταθούν από τη μια μέρα στην άλλη, κύριε Αντιπεριφερειάρχα? Πράγματι, η κυβέρνηση έδειξε αντανακλαστικά. Ο Πρωθυπουργός ήρθε στην Καρδίτσα μαζί με
επιτελείο υπουργών, των αρμόδιων υπουργών, είπε ότι θα δώσει το πακέτο, εξήγηλε το πακέτο της έβειας. Αυτό που ζητήσαμε εμείς από τον Πρωθυπουργό είναι όλες οι διαδικασίες να τρέξουν γρήγορα για να μπορέσει ο κόσμος να πάρει μια ανάσα και να επανεκκινήσει, να επανεκκινήσει η οικονομία, αλλά και να γίνουν οι υποδομές. Αυτό που βλέπουμε στην Καρδίτσα πραγματικά είναι τρομακτικό. Εύχομαι να μην το ζήσει κανείς άνθρωπος. Οι επαγγελματίες είναι σε απόγνωση και πραγματικά πρέπει να υπάρξει μια γενναία προσπάθεια να πέσει όλη η κυβέρνηση πάνω στην Καρδίτσα για να μπορέσει να δώσει αυτό το push για να ξεκινήσει. Θέλω πριν κλείσουμε τη συζήτησή μας, καταρχήν να σας ευχαριστήσω πολύ, αλλά να μας μεταφέρετε και λίγο το κλίμα. Μας είπατε για τους επαγγελματίες της περιοχής και τις δύσκολες καταστάσεις. Υπάρχει φόβος από τους πολίτες, υπάρχει αναβρασμός στην τοπική κοινωνία με όλο αυτό που περάσατε τις προηγούμενες ώρες? Καταλαβαίνετε ότι ο πόνος δεν έχει διαβαθμίσεις. Και θρηνήσατε και θύματα φυσικά. Είναι βεβαίως, και αυτό που... Βεβαίως. Ο κόσμος είναι θυμωμένος αυτή τη στιγμή, γιατί όταν βλέπεις το βιό σου να χάνεται, φέρεσαι και επιτίθεσαι εναντίον δικαίων και αδίκων. Εμείς τους καταλαβαίνουμε και είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να κάνουμε όλες αυτές τις προσπάθειες, ούτως ώστε να μπορέσει να επανεκκινήσει η Καρδίτσα. Φυσικά να μην ξεχνάμε ότι υπήρξε και μεγάλο πρόβλημα ολική καταστροφή και στην αγροτική παραγωγή, γιατί η Καρδίτσα στηρίζεται στις αγροτικές καλλιέργειες. 200.000 στρέμματα βαμβακιού έχουν καταψαχθεί ολοκληρωτικά μια εβδομάδα πριν τη συγκομιδή. Καλαμπόκια και άλλες 250.000 άλλες παραγωγές, οι οποίες ήμασταν ένα βήμα πριν τη συγκομιδή. Καταλαβαίνετε ότι όλοι οι δεσμοί της οικονομίας στην Καρδίτσα έχουν διαραγεί. Οπότε πραγματικά αυτό πρέπει να το δει η κυβέρνηση και να μπορέσει να δράσει γρήγορα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Αντιπεριφερειάρχα. Σας ευχόμαστε εμείς εδώ από την Αττική και όλοι οι τηλεθέατες, αλλά και εγώ προσωπικά, καλή δύναμη, γιατί πραγματικά είναι δύσκολες τις στιγμές αυτές που ζείτε. Και εμείς ως κανάλι της τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ της Αττικής δεν θα φύγουν τα φώτα από πάνω σας και σε οποιαδήποτε κίνηση γίνεται, εμείς θα είμαστε εδώ να την προβάλλουμε. Ευχαριστούμε πολύ στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Νομίζω ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, ο κύριος Νούσιος, μας περιέγραψε πραγματικά με τα πιο γλαφυρά λόγια το τι συμβαίνει λίγα 24 ώρα μετά το χτύπημα του Ιαννού στην Καρδίτσα. Μίλησε για ανθρώπους που βρίσκονται ακόμα στο δρόμο. Προσπαθούν φυσικά οι υπεύθυνοι και οι αρχές να στεγάσουν αυτόν τον κόσμο, αλλά υπάρχει μεγάλη έλλειψη και βασικών ειδών. Διάβαζα μάλιστα στον τοπικό τύπο ακόμα και για νερό, ακόμα και έλλειψη νερού και γίνεται αναγκαστικά μόνο με εμφιαλωμένα νερά. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολες οι στιγμές που ζουν οι άνθρωποι εκεί πέρα, αλλά και από την Αττική, την περιφέρεια, αλλά και δήμους της περιφέρειας Αττικής γίνεται μια τιτάνια πραγματικά προσπάθεια όλες αυτές τις μέρες. Σας τα ανακοινώσαμε χθες. Διοργανώνονται δράσεις έτσι ώστε να συγκεντρωθούν τα βασικά είδη αλλά και ό,τι μπορεί να συγκεντρωθεί, κλινοσκεπάσματα, ό,τι υπάρχει ανάγκη, έτσι ώστε να φτάσει πάρα πολύ γρήγορα σε αυτούς τους ανθρώπους. Επιστρέφω λοιπόν στο θέμα του κορονοϊού. Επιστρέφω στην Αττική. Είχαμε τη χθεσινή δήλωση του Βασίλη Κικίλια, ο οποίος έκανε λόγο για 900 κρούσματα, ενεργά κρούσματα κορονοϊού στο κέντρο, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Και ήδη η πληροφόρηση που υπάρχει ότι κλειδώνουν επιπλέον μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν κατά πάσα πιθανότητα το απόγευμα στις 6 ώρα από τον ίδιο τον κύριο Χαρδαλιά. Και ποια είναι αυτά? Πάμε να δούμε ποια έχουν πέσει στο τραπέζι από την πλευρά των λοιμοξιολόγων και ποια, όπως όλα δείχνουν, φαίνεται ότι τα απορρίπτει η κυβέρνηση και ποια τα προκρίνει. Πάμε να δούμε τη σχετική κάρτα λοιπόν. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι ειδικοί επεξεργάζονται ήδη 4 νέα μέτρα. Για τα 2 πρώτα φαίνεται πως είναι τα επικρατέστερα, τουλάχιστον για την ώρα. Πρώτον, η χρήση μάσκα σε όλους τους εξωτερικούς χώρους. Είναι ένα μέτρο που εδώ και καιρό έχουν προτείνει ανοιχτά οι λοιμοξιολόγοι, καθώς θεωρούν πως θα περιοριστεί πολύ περισσότερο η εξάπλωση της πανδημίας.
Δεύτερον, ο περιορισμός της κυκλοφορίας από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί, όπου η μετακίνηση θα επιτρέπεται μόνο με SMS. Τρίτον, αποστολή SMS για τις μετακινήσεις όλων των πολιτών άνω των 65 ετών. Και τέταρτον, η επιβολή ωραρίου σε περίπτερα ψιλικατζίδικα, προκειμένου να μην υπάρχει συνωστισμός των νέων σε πλατείες. Όπως όλα δείχνουν και οι πληροφορίες που υπάρχουν, τα δύο τελευταία, δηλαδή η αποστολή SMS για τη μετακινήση όλων των πολιτών άνω των 65 ετών, καθώς και η επιβολή ωραρίου σε περίπτερα και ψιλικατζίδικα, προκειμένου να μην υπάρχει συνωστισμός, είναι αυτά που κατά πάσα πιθανότητα η κυβέρνηση τα αφήνει ως όπλο στη φαρέτρα ή backup για το μέλλον, σε περίπτωση που δεν πάνε καλά τα νούμερα και τα στατιστικά που υπάρχουν αυτή την περίοδο και που καταγράφονται. Αυτά είναι τα μέτρα τα οποία επεξεργάζονται. Ενδεχομένως να έχουμε και ανακοινώσεις έτσι το απόγευμα από τον ίδιο τον κύριο Χαρδαλιά. Δεν ξέρω αν είμαστε σε θέση να παρακολουθήσουμε και τη δήλωση που έκανε ο κύριος Κικίλιας και ο κύριος Σκιόδρας νωρίς το πρωί, όπου διενεργήθηκαν έλεγχοι, επειδή είπαμε ότι υπάρχει αυξημένο υλικό φορτίο στο κέντρο της Αθήνας, διενεργήθηκαν τεστ κορονοϊού στην Κυψέλη. Πάμε σε αυτό το σημείο να το παρακολουθήσουμε. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, με βάση το επιβαρημένο επιδημιολογικό φορτίο στο Δήμο της Αθήνας, πλέον ενεργεί με βάση ένα σχέδιο κινητών ομάδων στα πλαίσια των διαμερισμάτων, έτσι ώστε να μπορούμε να ελέγξουμε το βάρος το επιδημιολογικό σε ό,τι έχει να κάνει με βάλωτες ομάδες, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με τους συμπολίτες μας. Και να μεριμνήσουμε έτσι ώστε αυτό να μπορέσει να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια των μέτρων που παίρνουμε για την Αττική. Θυμίζω ότι παράλληλα με αυτό εκκινούμε τη διαδικασία έτσι ώστε οι ευάλωτες ομάδες των συμπολιτών μας, οι οποίες έρχονται στα νοσοκομεία μας της πρωτεύουσας και περιλαμβάνουν κυρίως ασυμπτωματικούς ή με ελαφρά συμπτώματα νεαρούς ευάλωτων ομάδων, θα μπορούν να πηγαίνουν σε ξενοδοχεία καραντίνας. Η μέριμνά μας είναι πρώτα και πάνω απ' όλα για τους συμπολίτες μας, και αυτό θα γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του φθινοπόρου και του χειμώνα, όπου χρειαστεί, στην Αθήνα, στις γειτονιές της, στην περιφέρεια Αττικής και σε όλη την Ελλάδα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, χθες στην περιφέρεια Αττικής και Κουστάρ, μιλήσατε για εκατοντάδες κρούσματα στο κέντρο της Αθήνας. Σας είπα ότι με βάση τις επιδημιολογικές μελέτες υπάρχουν περίπου 900 ενεργά κρούσματα στα 7 διαμέτρων του Δήμου της Αθήνας, και είναι υποχρέωσή μας να πράξουμε τα δέοντα έτσι ώστε να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας. Κύριε Καθηγητή. Και μετά την ανίχνευση των επαφών των θετικών και την απομόνωση των θετικών και την καραντίνα των επαφών. Αυτό είναι η κύρια στρατηγική που ακολουθείται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά, επειδή η επιδημία δείχνει μια μεγάλη ετερογένεια, είναι τοπική επιδημία, αφορά τοπικές περιοχές, πρέπει να εντείνονται αυτές οι δράσεις σε περιοχές που υπάρχει έξαρση. Και αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται, αυτή είναι η δράση που γίνεται και έχει εξαιρετική σημασία για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού. Σας ευχαριστώ. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να πάρουμε και άλλα μέτρα στην Αθήνα για να περιορίσουμε? Νομίζω αυτό το μέτρο είναι από τα πιο σημαντικότερα και πρέπει μαζί με τα υπόλοιπα μέτρα να λειτουργήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ολιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγα λεπτά είμαστε και πάλι εδώ. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο στούντιο στις δημοσκοπίες για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να σας δώσω για άλλη μια φορά τρόπους επικοινωνίας για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, να έχουμε αυτή την καθημερινή επικοινωνία που έχουμε και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και των email και των τηλεφωνημάτων. Δημοσκοπίες παπάκι attica.tv.gr στο Twitter, στο Facebook δημοσκοπίες attica.tv. Το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπίες παπάκι attica.tv.gr. 211-27-0071 το τηλέφωνό μας, ηλεκτρονική διεύθυνση www.attica.tv.gr και δημοσκοπίες attica.tv, το κανάλι μας στο YouTube. Επίσης, να σας υπενθυμίσω, με βάση το νέο πρόγραμμα του σταθμού που θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα, από την προσεχή Δευτέρα 28 του μήνα, εμείς θα είμαστε στον αέρα, στον τηλεοπτικό αέρα στις 3.30, μία ώρα αργότερα. Ανοίγουμε κανονικά την ειδησιογραφία από το Attica TV, αλλά μία ώρα αργότερα. Και μετά ξεκινούν back-to-back εκπομπές, η μία πίσω από την άλλη, πραγματικά μία σκυταλοδρομία ενημέρωσης μέχρι αργά το βράδυ. Αλλά θα έχουμε την ευκαιρία αυτά να τα πούμε και τη Δευτέρα. Πάντως συγκρατήστε, οι δημοσκοπήσεις από Δευτέρα πηγαίνουν στις 3.30 λόγω του καινούργιου προγράμματος του σταθμού. Επειδή με ρωτούν πολλοί τηλεθεατές, γι' αυτό σας λέω τον λόγο της μετακίνησης της εκπομπής. Να πάμε σε αυτό το σημείο, επειδή ένα βασικό ζήτημα που τίθεται σχετικά με τον κορονοϊό και τη διαχείριση
Και εκεί που έχουν, είναι ένα αγκάθι για την κυβέρνηση και εκεί έχουν παρατηρηθεί πολλά φαινόμενα συνωστισμού, είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σας ζήτησαμε μάλιστα τις προηγούμενες μέρες. Ήδη οι Δήμοι έχουν σπεύσει και έχουν κάνει απολύμανση τόσο στη δημοτική συγκοινωνία που έχουν, όσο και σε στάσεις που πηγαίνει φυσικά πολλοίς κόσμος από νωρίς το πρωί. Να δούμε σε αυτό το σημείο όμως τι είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, πότε θα έχουμε τα νέα λεωφορεία που θα βγουν στο δρόμο, για να αποσυφορηθεί λίγο η κατάσταση. Η πολιτεία από την πλευρά της δεν θα κρύψει ποτέ τους τομείς όπου μπορεί να γίνει καλύτερη. Στις συγκοινωνίες, ας πούμε. Παρά το γεγονός ότι από πέρυσι στην Αττική έχουν προστεθεί 250 λεωφορεία, αυτά δεν φάνηκαν αρκετά για να αποφύγουμε φαινόμενα συνωστισμού. Γι' αυτό και θεσμοθετήσαμε τα κυλιόμενα ωράρια προσέλευσης στην εργασία. Χρειαζόμαστε όμως περισσότερα οχήματα και συχνότερα δρομολόγια. Οι έκτακτοι καιροί επιβάλλουν έκτακτα μέτρα. Έτσι, από τη μεθεπόμενη εβδομάδα, 100 νέα λεωφορεία μπαίνουν σε κίνηση και άλλα 400 ως το τέλος του χρόνου. Συμπολίτες μου, σας ζητώ να δούμε κατάματα την αλήθεια. Η διαχείριση της πανδημίας δεν είναι ένα εκρεμές που κινείται από το ένα άκρο του lockdown στο άλλο άκρο της απόλυτης χαλάρωσης. Υπάρχει ένα σημείο ισορροπίας, μια νέα κανονικότητα όσο διαρκεί η πανδημία, που λέγεται η ελεγχόμενη λειτουργία. Επιστρέφουμε εδώ και θα πάμε να συνδεθούμε μέσω Skype να δούμε όλη την πολιτική επικαιρότητα όπως έχει διαμορφωθεί, αλλά και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με όλα αυτά τα ζητήματα που υπάρχουν. Θα συνδεθούμε λοιπόν με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στέργιο Καλπάκη. Κύριε Καλπάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και σε όσους μας παρακολουθούν. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, κύριε Καλπάκη, από το ζήτημα των σχολείων. Έχετε ασκήσει δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, στο ζήτημα της διαχείρισης από το άνοιγμα των σχολικών μονάδων, αλλά βλέπουμε και τώρα επί της ουσίας να υπάρχει και μια πανδημία καταλήψεων. Ποια είναι η δική σας θέση στο ζήτημα των καταλήψεων? Κύριε Λεμέ, δυστυχώς τα σχολεία φέτος και εν μέσω πανδημίας άνοιξαν χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα από την περσινή χρονιά. Η κυβέρνηση είχε ένα τεράστιο χρονικό διάστημα, περίπου 6 μηνών και όλο το καλοκαίρι προφανώς, για να προετοιμάσει το άνοιγμα των σχολείων με ασφάλεια. Ωστόσο, δεν έκανε τίποτα. Ούτε με προσλήψεις εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα να ανοίξουν φέτος τα σχολεία με 20.000 λιγότερους αναπληρωτές από την πέρσι. Δεν προχώρησε σε σπάσιμο τμήματων, με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών στις αίθουσες σε 25 με 27 από τους 22 που τους είχε κατεβάσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ελλείψεις επίσης και καθυστερήσεις υπάρχουν και όσον αφορά το προσωπικό της καθαριότητας, με δεδομένο ότι οι απαιτήσεις για την καθαριότητα εν καιρό πανδημίας είναι πολύ αυξημένες. Θέλω να πω δηλαδή ότι επίσης μαζικά τεστ δεν υπάρχουν ούτε για τους μαθητές ούτε για τους εκπαιδευτικούς. Αν ένας μαθητής, ένας εκπαιδευτικός παρουσιάσει συμπτώματα, θα πρέπει η οικογένειά του να το πληρώσει το τεστ. Όλο αυτό είναι ένα σκηνικό ανασφάλειας όσον αφορά την υγεία των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Και γι' αυτό το λόγο οι μαθητές διεκδικούν ασφαλή κατάσταση στις αίθουσες. Έγινε μια προσπάθεια να ταυτιστούν με το κίνημα των αρνητών της μάσκας, η οποία κατά την άποψή μας ήταν απαράδεκτη. Οι μαθητές διεκδικούν καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες για τη διεξαγωγή του μαθήματος και έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν αυτό. Οπότε, σχετικά με τις κινητοποιήσεις, η θέση σας είναι ότι καλώς κάνουν τις κινητοποιήσεις οι μαθητές? Εμείς λέμε ότι οι μαθητές έχουν κάθε δικαίωμα να διεκδικήσουν ασφαλέστερες συνθήκες για την μαθησιακή διαδικασία και αυτό που θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να τους ακούσει, να ικανοποιήσει τα αιτήματα και των μαθητών και των εκπαιδευτικών, να σταματήσει να τους κουνάει το δάχτυλο και να τους στοχοποιεί. Τι θεωρείτε γενικά ότι πήγε λάθος στη διαχείριση και έχουμε ενδεχομένως στην αύξηση των κρουσμάτων, στη διαχείριση του κορονοϊού? Στην πρώτη φάση της πανδημίας πήγαμε σε ένα lockdown γιατί ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση για όλους. Γνωρίζαμε επίσης όλοι ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας εκείνη τη στιγμή δεν θα είχε τις αντοχές σε μια ενδεχόμενη εκτεταμένη αύξηση των κρουσμάτων. Και τότε, το θυμάστε και εσείς, το θυμούνται και οι τηλεθεατές σας, όλα τα πολιτικά κόμματα και η εξωματική αντιπολίτευση βάλαμε πλάτη.
Όταν όμως βγήκαμε από το lockdown, υπήρξε μια σειρά από παλινοδίες από την κυβέρνηση και στο μήνυμα που έστελναν κυβερνητικά στελέχη με την παρουσία τους σε χώρους μαζικής συνάθρησης χωρίς τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα και κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου το άνοιγμα του τουρισμού δεν έγινε με κοινά υγειονομικά πρωτόκολλα στις φύλες εισόδου, δεν υπήρχαν μαζικά τεστ. Αυξήθηκε η πληρότητα στα πλοία, στα αεροπλάνα, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα συμφέροντα των επιχειρηματιών που κινούνται γύρω από το χώρο του τουρισμού. Έγινε δηλαδή, κατά την άποψή μας, μια λαθεμένη διαχείριση της μετάβασης από το lockdown στην άρση των περιοριστικών μέτρων. Και συμπληρώνω ότι δεν έγινε και απολύτως τίποτα ούτε για την ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, ενώ υπήρχε ο χρόνος, ούτε για την εκπαίδευση, αναφερθήκαμε προηγουμένως στο συγκεκριμένο ζήτημα, ούτε και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με πυκνότερα δρομολόγια, ώστε να μην στηβάζονται οι πολίτες στο μετρό και, και στα λεωφορεία, που φαίνεται ότι είναι ευθείες υπερμετάδοσης του κορονοϊού. Αντιθέτως, ο Πρωθυπουργός στο χθεσινό του διάγγελμα λίγο πολύ είπε ότι ή θα τηρήσετε τα μέτρα αυτοπροστασίας, δηλαδή θα φοράτε μάσκα και θα προσέχετε, ή θα σας κλείσω μέσα. Στην ουσία, αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνη της κυβέρνησης, είτε για να στηρίξει το δημόσιο σύστημα υγείας, είτε για να στηρίξει τη δημόσια εκπαίδευση, είτε για να προχωρήσει σε ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη κυβέρνηση, ρίχνει όλο το μπαλάκι της ευθύνης στους πολίτες και λέει στην ουσία ότι στο πρώτο διάστημα πετύχαμε για την επιτυχία, η επιτυχία πιστώνεται σε μένα, τώρα αν αποτύχουμε η αποτυχία θα τη χρεωθείτε εσείς. Θεωρούμε δηλαδή ότι αυτή η λογική είναι απαράδεκτη και δεν είναι η κατάλληλη για να αντιμετωπίσουμε το δεύτερο κύμα πανδημίας, στο οποίο είμαστε πρωτοπυλών. Επειδή αναφερθήκατε στο ζήτημα του ΕΣΥ, του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των μονάδων εντατικής θεραπείας, η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι επί της ουσίας δεν ενισχύθηκε. Από την άλλη έχετε και την απάντηση της κυβέρνησης που λέει ότι αφήσατε σε κακή κατάσταση το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο? Αφήσατε ο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άφησε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε πολύ πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι το είχαν καταντήσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Τα νοσοκομεία θυμίζω ότι πρώτη φορά είχαν πλεονάσματα και δεν είχαν χρέη. Έγιναν προσλήψεις γιατρών, προχώρησε το ζήτημα της πρωτοβάθμιας υγείας. Έγινε πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας όλων των πολιτών. Θέλω να πω δηλαδή ότι έγιναν τεράστια βήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας κατά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και αντιθέτως ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει μια μαγική εικόνα, μια ψεύτικη εικόνα. Στην ουσία παρουσιάζει νούμερα τα οποία απέχουν από την πραγματικότητα και τα οποία τα αμφισβητούν και οι ίδιοι οι γιατροί. Ήδη σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Αλέξης Τσίπρας, επισκέφθηκε το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, τον Ευαγγελισμό, και από πρώτο χέρι και σε συνομιλίες με τους εργαζόμενους και με το προσωπικό είδαμε τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν και σε προσωπικό και σε υλικοτεχνική υποδομή. Ας αφήσει λοιπόν τις λαθροκυρίες η κυβέρνηση και να προχωρήσει σε ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Και όταν λέω του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, εννοώ του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, γιατί χθες, λίγο μετά το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, με κοινή υπουργική απόφαση, στην ουσία αποφασίστηκε να γίνει αξιοποίηση μονάδων εντατικής θεραπείας των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, με ένα κόστος το οποίο θα χρεωθούν οι φορολογούμενοι διπλάσιο από το προβλεπόμενο. Κάτι το οποίο θεωρούμε εμείς ότι είναι μια μεταφορά δημόσιων πόρων σε ιδιωτικά συμφέροντα, κάτι το οποίο θα μπορούσε να κάνει το δημόσιο σύστημα, να ενισχύσει δηλαδή η κυβέρνηση το δημόσιο σύστημα υγείας με ΜΕΘ και με προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών. Μάλιστα, είστε σαφής κύριε Καλπάκη. Πριν κλείσουμε τη συζήτησή μας, θα ήθελα να δούμε και λίγο τα εσωτερικά του κόμματός σας.
Έχουμε επί της ουσίας, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και τις πληροφορίες δημοσιογραφικές, έχουμε ένα σαφές μήνυμα από πλευράς Αλέξη Τσίπρα στο εσωτερικό για, προς τους διαφωνούντες. Έχετε βρει τον βηματισμό σας ως αντιπολίτευση ή φαίνεται ότι μπαίνετε σε ένα κλίμα εσωστρέφειας? Κύριε Λεμέ, στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία όλα τα στελέχη και όλα τα μέλη του κόμματος αυτή τη στιγμή συνομολογούμε, συμφωνούμε με απόλυτη ομοφωνία ότι απέναντι στην τριπλή κρίση που βιώνει η χώρα μας και την υγειονομική και την οικονομική αλλά και την κρίση της ελληνοτουρκικής σχέσης πρέπει να υπάρχει μια συγκροτημένη άποψη από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε προοδευτική κατεύθυνση για την ενίσχυση της κοινωνίας, για την ενίσχυση των δομών υγείας και παιδείας όπως αναφερθήκαμε προηγουμένως, για την ενίσχυση των εργαζομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο, μια συνολική εναλλακτική προοδευτική πρόταση απέναντι στην κυβέρνηση και προς αυτό το σκοπό εργαζόμαστε με στόχο να γίνει πλειοψηφική στην κοινωνία απέναντι σε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η οποία θεωρούμε ότι είναι πολύ πολύ κατώτερη της δύσκολης περίστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα μας. Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, επειδή κάνατε και αναφορά εσείς, θέλω τη δική σας στάση και θέση ως ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να υπάρχει ένα κοινό μέτωπο, ειδικά προς τον γείτονα, ο οποίος είναι ιδιαιτέρως απρόβλεπτος. Καταρχήν, εμείς δεν πρόκειται σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής να κάνουμε αντιπολίτευση με τον τρόπο που έκανε αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία κατά τη διάρκεια της επίλυσης της χρόνιας διαφοράς με τους βόρειους γειτονές μας, η οποία κατέληξε στην ιστορική συμφωνία των Πρεσπών. Συνεπώς, εμείς θα τηρήσουμε μια υπεύθυνη στάση, είμαστε μια δύναμη ευθύνης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ως κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης δεν μπορούμε να μην ασκούμε κριτική για τα λάθη και τις παραλήψεις της κυβέρνησης. Γιατί θεωρούμε πραγματικά ότι η κυβέρνηση στο ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων κινείται χωρίς πηξίδα. Όλο το προηγούμενο διάστημα και ενώ υπήρχε μια πολύ σοβαρή προκλητικότητα από την πλευρά της Τουρκίας, 1,5, 1 και κάτι μήνα το Oryx Race έπλε νότια του Καστελόριζου, βλέπαμε συνεχείς αντιφατικές δηλώσεις, αντιφατικά μηνύματα. Δεν υπάρχει ενημέρωση ούτε της αντιπολίτευσης, ούτε των πολιτικών δυνάμεων, πολύ περισσότερο των Ελλήνων πολιτών για το τι συμβαίνει. Μαθαίνουμε από τον ξένο τύπο, από άρθρα του Πρωθυπουργού μάλιστα, σε ξένες εφημερίδες, για το τι συμφωνείται με την Τουρκία, το οποίο στη συνέχεια αναιρείται, το οποίο γίνεται μετά γραπτή κατανόηση όσων συμφωνήθηκαν προφορικά. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε μια σειρά από πολιτικές ακροβασίες, οι οποίες δείχνουν ότι η κυβέρνηση κινείται χωρίς πηξίδα, χωρίς μια συνολική στρατηγική, η οποία είναι διάλογος με ορίζοντα τη Χάγη. Θεωρούμε ότι είναι θετικό το γεγονός ότι έχει αρχίσει να αποκλιμακώνεται η κατάσταση. Σημαίνει να το δούμε αυτό, αν θα είναι κάτι σταθερό ή αν θα είναι κάτι προσωρινό. Η κυβέρνηση άργησε. Έχασε πάρα πολύ χρόνο να ασκήσει πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να κάνει κατάλληλες συμμαχίες σε διπλωματικό επίπεδο, προκειμένου να υπάρχει κυρώσεις στην Τουρκία. Είναι θετικό το θεατό ότι θα ξεκινήσουν διερευνητικές επαφές. Το ζήτημα είναι βέβαια με τι ατζέντα θα γίνουν αυτές οι διερευνητικές επαφές. Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών, ώστε να υπάρξει μια εθνική στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος, και θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης. Σε ενδεχόμενο συμβούλιο πολιτικών αρχηγών, σε τι θα μπορούσατε να συνενέσετε? Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι για να υπάρχει συμβούλιο πολιτικών αρχηγών πρέπει να υπάρχει και ένα κλίμα συνένεσης. Μπορεί να υπάρξει αυτή τη στιγμή? Κατά την άποψή μας, μπορεί να υπάρξει ένα κλίμα συνένεσης. Βέβαια, την πρωτοβουλία των κινήσεων, την κατεύθυνση της εθνικής συνεννόησης, την έχει πρωτίστως η κυβέρνηση. Εμείς το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Ζητάμε ενημέρωση, ζητάμε επικοινωνία, ζητάμε συνένεση, ζητάμε να συνεχίσει το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, ώστε να πάμε σε μια συγκεκριμένη γραμμή με αρχή, μέση και τέλος, όπως σας είπα και προηγουμένως. Αυτή τη στιγμή δεν δείχνει η κυβέρνηση να έχει αυτή τη βούληση. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλπάκη. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη και στα νέα σας καθήκοντα επί της ουσίας, γιατί είναι πολύ πρόσφατη
η τοποθέτησή σας ως αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή δύναμη για το δύσκολο χειμώνα που φαίνεται ότι θα έχουμε όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον κύριο Στέργιο Καλπάκη, είδαμε όλες τις απόψεις σχετικά και με τη διαχείριση του κορονοϊού αλλά και με το ζήτημα των ελληνοτουρκικών. Πολλά τα θέματα της επικαιρότητας και πολύ περισσότερο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Θα αλλάξουμε όμως κλίμα, θα αλλάξουμε τελείως κλίμα. Θα σας πάμε πάλι στο κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης και κάπως έτσι σε λίγα λεπτά θα κλείσουμε και την εκπομπή. Θα δείτε τις δράσεις που έγιναν κατά την εβδομάδα κινητικότητας και την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο, ποικίλες δράσεις με πολύ και επικοινωνιακού χαρακτήρα αλλά και με πολλά μηνύματα, αλλά το κεντρικό μήνυμα που δόθηκε από αυτή την πρωτοβουλία που πρώτη φορά συμμετέχει ο Ασπρόπυργος είναι μετακινήσου υπεύθυνα, έξυπνα και χωρίς ρήπους. Μετακινήσου υπεύθυνα και έξυπνα ήταν το σαφέστατο μήνυμα που έστειλε ο Δήμος Ασπροπύργου με τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας με πληθώρα δράσεων ενημερωτικού αλλά και επικοινωνιακού χαρακτήρα. Ο Οργανισμός Άθλησης, Φροντίδας Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Ασπροπύργου συμμετέχει για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 με θέμα «Πράσινη μετακίνηση χωρίς ρήπους για όλους». Στο κέντρο της πόλης, στο εμβληματικό εκθεσιακό κέντρο του Ρολογιού, μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να μάθουν τι είναι το ηλεκτρικό ποδήλατο, ποια είναι τα πλεονεκτήματά του, πώς λειτουργεί, αλλά και να το δοκιμάσουν κάνοντας μια βόλτα, πάντα υπό την καθοδήγηση των ειδικών. Το ηλεκτρικό ποδήλατο ουσιαστικά μπορεί να μας πάει σε σημεία τα οποία με ένα απλό συμβατικό ποδήλατο δεν είχαμε φανταστεί ότι μπορούμε να πάμε. Ουσιαστικά δίνει δυνατότητα να μετακινηθούμε είτε από και προς το χώρο εργασίας μας. Μας δίνει τη δυνατότητα να αθληθούμε, διότι μπορούμε εμείς να επιλέξουμε το ποσοστό της υποβοήθησης από τον ηλεκτροκινητήρα. Άρα, όταν θέλουμε να πάμε τη βόλτα μας, να πάμε τη βόλτα μας. Όταν θέλουμε να πάμε για τα ψώνια μας, να πάμε για τα ψώνια μας χωρίς να κουραστούμε. Να πάμε και να γυρίσουμε από τη δουλειά μας χωρίς καν να υδρώσουμε, αλλά να κάνουμε και την άθλησή μας όπως εμείς επιθυμούμε. Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Δεν υπάρχει ηλικία. Και αυτό γιατί, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι εξ ημών είναι εξοικειωμένοι με το κομμάτι του ποδηλάτου. Δεν διαφέρει σε κάτι από ένα απλό ποδήλατο, πέραν του γεγονότος ότι υπάρχει μία μπαταρία και ένας ηλεκτροκινητήρας που πολλαπλασιάζει ουσιαστικά τη δύναμη που ασκούμε εμείς στα πετάλια. Με τη σειρά του, ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, Νίκος Μελετίου, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, έφτασε στο Δημαρχείο της πόλης με ποδήλατο, ενώ ακόμη οι αντιδήμαρχοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι αλλά και εργαζόμενοι άφησαν το αυτοκίνητο και μετακινήθηκαν στο κέντρο του Ασπροπύργου με τα πόδια. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Επιτέλους πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι το αυτοκίνητο είναι ένα καλό μέσο, αλλά όχι πάντα. Δεν μπορεί να συνηθίζεται ακόμα από το σπίτι μας για λίγες εκατοντάδες μέτρα να πάμε να ψωνίσουμε κάτι, να χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο. Υπάρχουν πολλά άλλα μέσα, αλλά κυρίως τα πόδια μας, που μας κάνει και καλό στην υγεία μας, μας κάνει καλό στο σώμα μας, στο μυαλό μας. Άρα και λοιπόν πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι αυτές οι εκδηλώσεις πρέπει να μας ξυπνήσουν το ένστικτό μας για την αυτοσυντήρηση και επιτέλους να καταλάβουμε ότι το αυτοκίνητο δεν είναι πάντοτε τη μεταφορά μας. Υπάρχουν και άλλα μέσα, γι' αυτό και σας το συνιστώ. Η Εβδομάδα Κινητικότητας εμπλουτίστηκε με ποικίλες δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Έτσι, με το σύνθημα «Κανένα παιδί χωρίς σχολικά είδη στον Ασπρόπυργο», σε συνεργασία με το «Όλοι μαζί μπορούμε», συγκεντρώθηκαν σχολικά είδη για τα παιδιά της πόλης που τα έχουν πραγματική ανάγκη. Η ανταπόκριση των δημοτών και των τοπικών συλλόγων της πόλης ήταν μεγάλη και έτσι εξασφαλίστηκε ένας ικανοποιητικός αριθμός σχολικών ειδών, ώστε να μην λείψει τίποτα από κανένα παιδί. Πολύ σημαντικές οι δράσεις, συνεχίζονται οι δράσεις, βέβαια πάντα με αυστηρούς κανόνες. Κατά γράμμα ακολουθείτε τα πρωτόκολλα που υπάρχουν λόγω κορονοϊού. Και θα κλείσουμε, πριν κλείσουμε μάλλον, σας μεταφέρω και μία είδηση της τελευταίας στιγμής, η οποία είναι ιδιαίτερο σημαντική για την περιοχή της Δυτικής Αττικής και ιδιαίτερος
Δήμων της Δυτικής Αττικής. Παρέμβαση έγινε στο Υπουργείο Μεταφορών με έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής του κ. Κοσμόπουλου για την αστικοποίηση των συγκοινωνιών όλων των περιοχών της Δυτικής Αττικής. Συγκεκριμένα, έπειτα από τις συναντήσεις με το Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΣΑ και τον Πρόεδρο του ΤΕΛ Αττικής, έγινε συγκεκριμένο το αίτημα για ένταξη των συγκοινωνιών του Δήμου Μεγαραίων, Μέγαρα, Νέα Πέραμος, Κινέτα, Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας, Βίλια και Ερυθρές, στην αστική συγκοινωνία ΟΑΣΑ, στο πλαίσιο αναδιοργάνωση αστικών συγκοινωνιών και συνεργασίας ΟΑΣΑ και ΧΤΕΛ. Τι δήλωσε ο Περιφερειάρχης πάνω σε αυτό? Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, μια πολύ σημαντική κίνηση και πολύ σύντομα θα έχουμε και εδώ τον Δήμαρχο Μεγαραίων και άλλους δημάρχους να συζητήσουμε και για αυτό το θέμα. Δεδομένη στις θέσεις των περιοχών, του πληθυσμού και του αυξημένου εργατικού δυναμικού που χρησιμοποιεί τις συγκοινωνίες στη Δυτική Αττική, είναι απαραίτητη μεταφορά των πολιτών σε τιμή αστικού εισιτηρίου. Αυτό είναι το σημαντικό. Όσοι μετακινούνται από αυτές τις περιοχές που σας προανέφερα, δεν θα πληρώνουν όταν αυτό αποφασιστεί εισιτήριο ΚΤΕΛ, θα πληρώνουν τιμή αστικού εισιτηρίου. Σε συνεργασία και μετά από επαφές με τον υπεύθυνο των ΚΤΕΛ και του ΟΑΣΑ, έχει ανοίξει συζήτηση για να αστικοποιηθούν και να αναβαθμιστούν οι μεταφορές στην περιοχή της Δυτικής Αττικής. Και κάπως έτσι εμείς θα κλείσουμε. Θα σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ακολουθεί Σοφία Μίτιλη, Υπάρχει Λύση. Και τη Δευτέρα στο καινούργιο πρόγραμμα του σταθμού θα είμαστε και πάλι εδώ στον αέρα στις 3:30 το μεσημέρι, στην πρώτη σας ενημέρωση, όπως μας έχετε συνηθίσει τα 4 τελευταία χρόνια. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους λοιπόν.